κλασικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πολύ καλημέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι, σε όλους όσοι τώρα συντονίζεστε με τον Άστρα στο 92,8-105,3. Είναι 5η 8 Μαρτίου του 2018. Πολλές ευχές σε όλες τις γυναίκες, δύναμη για νέους αγώνες, δύναμη να κατακτήσετε για όσα σας αξίζουν και ευχαριστούμε βεβαίως και για τα μηνύματα στο 2250 με τις ευχές σας σε όλες τις γυναίκες, μάνες και εργαζόμενες. Πάμε όμως να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από τη Νέα Υόρκη τον ανταποκριτή μας τον Πανίκο Παναγιώτου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στα Ηνωμένα Έθνη, την προσπάθεια που καταβάλλεται από τον Αντώνιο Γκουτέρες να διορίσει νέο εκπρόσωπό του, τουλάχιστον για να διερευνήσει την θέληση των δύο πλευρών να προσέλθουν σε διάλογο, τις επαφές της κυρίας Σπέχαρ. Πανίκο, καλημέρα από την Λευκωσία. Καλημέρα Αργύρο και χρόνια πολλά για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Και εδώ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αυτές τις μέρες υπάρχουν αρκετές συναντήσεις, επιτροπές, υπάρχει ειδική σύνοδος και τα θέματα που κυριαρχούν είναι η διόγκωση των κοινωνικών και διεθνών περιφερειακών προβλημάτων με αύξηση της φτώχειας, της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης, γίνονται καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω συσπήρωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και άλλων φορέων ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά σύμφωνα με τις εκθέσεις και τις τοποθετήσεις που υπήρξαν μέχρι στιγμή φαίνεται ότι σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη τα προβλήματα και τα θέματα που αφορούν το γυναίκα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται δραστικά, αλλά διωγγώνονται σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, ναι. Γι' αυτό οφείλεται κυρίως σε επιλογές, σε πολιτικές και πρακτικές από κυβερνήσεις και καθεστώτα. Έτσι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά κάποια παραμένουν ίσως τα ίδια, ίσως και με διαφορετική μορφή για τα θέματα της γυναίκας. Είναι εκεί όμως και οι γυναικείες οργανώσεις και όχι μόνο, για να προσπαθούν να βελτιώνουν τις καταστάσεις και προπαντός εκεί που... Να προσθέσουμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Για μια ακόμα χρονιά διαπιστώνεται που έχει προκαλέσει και έκπληξη σε αρκετές συμμετέχοντες σε αυτά τα συναντήσεις που γίνονται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ότι σε ορισμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής ορισμένες θρησκευτικές παραδόσεις και δογματικά πλαίσια στο θρησκευτικά δόγματα μέσα στους κανονισμούς τους έχουν τέτοιες αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές όσον αφορά την αντιμετώπιση της γυναίκας που παραβιάζονται καθημερινά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκαιο και όλα αυτά είναι που πρέπει να πολεμήσουμε, να εξυγχρονιστούν και να μπορέσει και η γυναίκα να βρει τη σωστή της θέση μέσα σε αυτή την κοινωνία, την άδικη. Αλλά να περάσουμε και στο θέμα μας, Πανίκο, αν θέλεις, όσον αφορά τώρα τις επαφές της κυρίας Σπέχαρ, τις προσπάθειες που κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη για να επαναρχίσει ο διάλογος στο Κυπριακό. Το βασικό συμπέρασμα που φαίνεται σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους είναι ότι η κυρία Σπέχαρ δεν μετέφερε και έναν τόσο αισιόδοξο μήνυμα στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες για την επανέναρξη των συνομιλιών. Υπήρξε μια συνάντηση της κυρίας Σπέχαρ με τον Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες του. Η κυρία Σπέχαρ φαίνεται να τόνισε επίσης τον κύριο Γκουτέρες ότι οι εξελίξεις με τους υδρογονάφραγες έχουν περιπλέξει περαιτέρω την όλη κατάσταση στην Κύπρο. Πάντως, αν και οι δύο πλευρές εμφανίζονται, όπως είπε, πρόθυμες να προχωρήσουν σε μια συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα για να γίνει ένα πρώτο βήμα, εν τούτης, όπως επισημαίνεται και από διπλωματικές πηγές, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση θα ληφθεί στην Άγκυρα. Η κυρία Σπέχαρ βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη με αφορμή μια σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας για τις επικεφαλείς γυναίκες σε αποστολές του ΟΗΕ μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας της είχε την συνάντηση αυτή που προαναφέραμε με τον Γενικό Γραμματέα και συνεργάτες του με θέμα τον Κυπριακό, με τους οποίους συζήτησε και τι προκτικές που διαγράφονται. Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε το ενδιαφέρον του για να διορίσει έναν προσωρινό απεσταλμένο δικό του, ο οποίος θα μεταβεί στη Λευκοσία στις πρωτεύουσες των εγκυτριών δυνάμεων, καθώς και στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, για να εκτιμήσει αν είναι όριμες οι συνθήκες, όπως τονίζεται, για επανέναξη της διαδικασίας. Έγινε μια, αναφέρθηκε έναν όνομα του Γάλλου αξιωματούχου Ζαν Μαρί Γκουένο για να επιτελέσει έναν τέτοιο ρόλο, μια τέτοια αποστολή, και σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική πλευρά το απέρριψε μέσα στα πλαίσια της γνωστής θέσης της, ότι επειδή πρόκειται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα, αν και συζητούνται ορισμένα ονόματα. Βέβαια, πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε, θα προηγηθούν διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους. Δεν θα είναι μόνιμος απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα. Μέχρι τώρα πληροφορίες και εκτιμήσεις δεν θα είναι μόνιμος. Ο σκοπός του θα είναι να διερευνήσει το έδαφος και να καλλιεργήσει ίσως τον περίγυρο κάποιες συνθήκες που να επιτρέψουν να βάλουν σε γερή βάση την επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Κάποιος αξιωματούχος άφησε να νοηθεί ότι θα εξαρτηθεί και από την έκφαση αυτή της προσπάθειας, από το ποιος θα είναι τελικά αυτός ο αξιωματούχος και αν υπάρχουν προοπτικές στην πορεία να επιτελέσει και έναν άλλον έργο, δηλαδή να συνεχίσει μια αποστολή, να αρχίσουν οι συνομιλίες, μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να αποφασίσει να του αναθέσει έναν ρόλο σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Δεν ακούστηκαν άλλα ονόματα, Πανικό, εκτός από εκείνο του κυρίου Γκουένο. Ακούγονται κάποιες, κυρίως για χώρες, όπως για έναν Βραζιλιάνο διπλωμάτη. Να μην αναφερθούμε σε ονόματα, γιατί ορισμένα που ακουστήκαν μπορεί να μην έχουν καμία σχέση. Πρώτη φάση και καμία σχέση, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιούνται ως έναρξη των συζητήσεων πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για πολιτικές υποθέσεις, ο Τζέφρι Φέλτμα, που θα ίσως αρχικά να εκτελούσε αυτή την αποστολή, αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Μέχρι τότε όμως αναμένεται να έχει κάποιο ρόλο στην επιλογή αυτού του απεσταλμένου. Να αναφέρουμε επίσης ότι η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, κυρία Σπέχαρ, κατά την παραμονή της στη Νέα Υόρκη, περιορίστηκε αυτή τη φορά να δει μόνο το μόνιμο αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, τον πρέσβη Κορνήλιο Κορνηλίου, καθώς και τον λεγόμενο εκπρόσωπο του ψευδοκράτους, ενώ θα έχει και συνάντηση με αξιωματούχους ειδικής επιτροπής του οργανισμού που ασχολείται με θέματα των ειρηνευτικών αποστολών και το Σαββατοκυριακό επιστρέφει στην Κύπρο. Ως κατακλείδα να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαριστεί ή θα διαφανεί κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί τελικά μια κοινωνική συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακκιντζίνη για να συζητήσουν ανοιχτά το τι μέλη γενέστε σε σχέση με τον Κυπριακό. Και όπως είπαμε, φαίνεται ότι η απάντηση, η θέση της τουρκικής πλευράς είναι και απόφαση που αφορά την Άγκυρα. Έτσι, οπότε είμαστε σε αναμονή στο θέμα αυτό, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, αν θα ξεκαθαρίσει, αν θα γίνει. Υπάρχει η βούληση και των δύο πλευρών. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση, ναι, ότι ο ιδιορισμός ειδικού απεσταλμένου, όπως άφησε να νοηθεί σε συνεργάτες του Γενικός Γραμματέας, δηλαδή αυτό που είπαμε, ότι θα είναι μόνο για να διερευνήσει σε πρώτη φάση το έδαφος, αυτή θα είναι η αποστολή του, το έδαφος για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, εστιμάται ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ρίσκο σε αυτή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Διότι αν τελικά ο απεσταλμένος αυτός διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επανέναξης του διαλόγου, τότε το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Γενικός Γραμματέας. Με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο Ιανουάριο,
καλείται ο Αντώνιο Κουντέρες να παραδώσει έκθεση για την αποστολή των καλών του ημερησιών στο Κυπριακό έως τα μέσα Ιουνίου. Επομένως, είτε θα αναφέρεται τότε σε μια διαδικασία που επανάρχισε και σε όλα τα σχετικά και θα καταγράφει τα όσα θα έχουν γίνει μέχρι τότε, θετικά ή αρνητικά, ή θα καταγράφει τη στασιμότητα και το αδιέξοδο ζητώντας την παρέμβαση του σώματος. Μάλιστα. Είναι δηλαδή σε καμπίτα πράγματα και πάλι. Για να δούμε πώς και αν θα προχωρήσουν αυτή την φορά. Έτσι κλείνοντας, Πανίκο, επειδή γίνεται και πολλής λόγος εδώ για τις τουρκικές απειλές, είναι εδώ και η ExxonMobil, το πλοίο για να κάνει τις διερευνητικές γεωτρήσεις, ετοιμάζεται. Και βλέποντας σήμερα την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανώνυμος αξιωματούχος βεβαίως ήταν, ο οποίος επανέλαβε ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την ΑΟΣ της Κύπρου είναι μακρά και δεν έχει αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και ότι θα πρέπει αυτοί οι πόροι να μοιράζονται ακριβοδίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης. Αποθαρρύνουμε, είπε, κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή. Και αυτό το είπε όταν ερωτήθηκε για τις απειλές του κυρίου Γιλντιρίμ, γιατί αναφορικά με την άφιξη του πλοίου της Exxon. Είναι σημαντικό. Μπορεί να επανέλαβε τα ίδια πράγματα, αλλά όπως εκτιμάται είναι σημαντικό ότι αυτή η τοποθέτηση υπήρξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχει μια βαρύτητα και ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κύπρου στην δική της ΑΟΣ. Αυτό θα φανεί στην πορεία φυσικά, τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα αντιδράσει και τι θα, αν οι Τούρκοι υλοποιήσουν μέρος των εκβιασμών και των απειλών τους και αν να προχωρήσουν σε πανομοιότυπες ενέργειες όπως έκανα με την Ιταλική εταιρεία. Πάντως εκτιμάται ότι ήδη η Ουάσιγκτον έστειλε κάποια μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά εκείνο που πρέπει να τονίσουμε αργύρω είναι ότι αυτή την περίοδο που όλοι γνωρίζουμε οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο παρά την πρόσφατη προσπάθεια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών κ. Τίλερσον και την εικόνα που επιχείρησαν να δώσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ότι θα γίνει μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης και βελτίωσης σύσφυξης των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές και υπάρχουν διαφορές σε βαθμόν που Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία πλέον δεν εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής. Επομένως αναμένεται με ενδιαφέρον πρώτα πώς θα δράσουν και τι θα πράξουν οι Τούρκοι αν υλοποιήσουν μέρος των εκβιασμών τους και πώς θα αντιδράσει ο Ουάσιγκτον σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας η Κύπρος να μην υπάρξει το θύμα αυτής της αντιπαράθεσης, γιατί συνηθίζεται καμιά φορά να συμπληρώνουν οι μικρότεροι. Ακριβώς. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και βεβαίως και όλη αυτή η αναμονή που υπάρχει έχει να κάνει και με το ότι παίζονται και μεγαλύτερα συμφέροντα στην περιοχή πέραν από και αυτά να μην προκύψει κάποια καινούργια εξέλιξη στο τέλος της ημέρας που η Κύπρος να μην είναι και τόσο ικανοποιημένη, γιατί η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας κρατάει καιρό τώρα και μπορεί σε άλλα θέματα να έχουν έντονες διαφορές, όμως το θέμα της Κύπρου και γενικότερα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην σταθούν με τόση αποφασιστικότητα όσον αφορά τη δράση της Τουρκίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πανίκο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο που συζητούσαμε με τον Πανίκο. Χτες ήταν και οι εμπεριστικές κατά τα άλλα δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, του κυρίου Γιλντιρίμ, ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπουλού, του συμβούλου του Προέδρου της χώρας, ο οποίος και ο 66ος στόλος να έρθει στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γονατίσει την Τουρκία. Όλα αυτά δεν δημιουργούν και το καλύτερο κλίμα, βεβαίως. Καλημέρα, Δημήτρη Αγάδη. Καλή σας μέρα.
Δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω, οι χτεσινές δηλώσεις ειδικά που έγιναν και κατά τις επαφές που είχε ο λεγόμενος ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους με τον κύριο Γκλιτερή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε χτες από Τούρκους αξιωματούχους, δεν δυναμίτησαν περισσότερο την κατάσταση. Προηγήθηκε χθες ήταν και το θέμα στην επικαιρότητα, αναδείχθηκε η αναμενόμενη αύξηση των σκαφών της αμερικανικής Exxon Mobil στην Κυπριακή Άωσα. Αυτό ήταν το κύριο θέμα. Αυτό αναδείχθηκε. Αλλά προηγήθηκε πριν από αυτούς τους δύο, τον Πρωθυπουργό και τον Σύμβουλο, η τοποθέτηση του άμεσου συνεργάτη του Ερντογάν, του εκπροσώπου της Προεδρίας, του Ιμπραήμ Καλέμ. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε τις πρωινές ώρες, μετά ήρθε ο Πρωθυπουργός και όλα τα άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ερώτηση δημοσιογράφων για όλα τα θέματα. Ήταν μεταξύ αυτών ρωτήθηκε ο Ιμπραήμ Καλόν, ρωτήθηκε κατά πόσο, αν αληθεύει ότι ο Αίγυπτος στόλος συνοδεύει τα σκάφη της ExxonMobil, αν ναι, αυτή ήταν η ερώτηση, αν ναι, ποια είναι η θέση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εδώ είχε ενδιαφέρον η απάντηση του εκπροσώπου του Ταΐπ Ερντογάν, ο οποίος είπε, αφού είπε ότι είναι κατατεθειμένες οικονομικές περιοχές στην περιοχή και ότι η Βόρεια Κύπρος με την Νότια Κύπρο, αυτές τις φράσεις χρησιμοποίησε, να προβαίνουν σε κοινές έρευνες, αυτή είναι η θέση μας, είπε. Αφού λοιπόν την πάγια θέση του Άγκυρας, δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές που ανήκουν σε αυτούς, εννοώντας τους Ελληνοκύπριους. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές που ανήκουν στους Ελληνοκύπριους. Υπάρχουν περιοχές που επικαλύπτονται με τις δικές μας. Όταν σε αυτές τις περιοχές γίνεται μια παραβίαση, τότε εμείς έχουμε παρέμβει. Mm-hmm. Και αναφέροντας το τεμάχιο 3 στην Σουπκιά. Ναι, εννοεί το οικόπεδο 3 με την έννοια. Άρα εδώ βλέπουμε μία τοποθέτηση που είναι εκτός της πάγιας θέσης της Άγκυρας που λέει, η Άγκυρα που λέει σε όλη την επικράτεια οι Τουρκοκύπροι έχουν λόγο και έχουν δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές αυτές και άνοιξε το δρόμο στο να ερμηνευτεί αυτή η δήλωση του άμεσου συνεργάτη. Αυτό είναι ο άμεσος συνεργάτης. Ο Μπουλούτη είναι ένα πράγμα, δεν το συζητάμε. Είναι σύμβουλος του Τούρκου Πρόεδρου. Είναι σύμβουλος, έχει πει ότι οι εξωγήινοι θέλουν να σκοτώσουν τον Ερντογάν, έχουν σχέδια. Αυτόν μην τον υπολογίσουμε. Τον Πρωθυπουργό, ναι. Αλλά ο Μπουλούτη δεν είναι. Ο Ιμπραήμ Καλόν, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Ταΐπ Ερντογάν, το δεξί χέρι του Ερντογάν, έκανε αυτή τη δήλωση. Και άνοιξε το δρόμο ότι να ερμηνευτεί αυτή, ότι η Άγκυρα δεν σκοπεύει να παρενοχλήσει σε αυτή τη φάση τις εργασίες των ερευνητικών σκαφών στη θαλάσσιο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η παρουσία ισχυρής αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή φαίνεται να αποτρέπει την πρόθεση της Τουρκίας να αφισβητήσει τα αμερικανικά συμφέροντα σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία. Ακολούθησε μετά η τοποθέτηση του Μπιναλή Γκιλτιρή μετά τη συνάντηση που είχε με τον λεγόμενο πρωθυπουργό του ψευδοκράτους. Εκεί επίσης ρωτήθηκε το θέμα. Επανέλαβε και αυτός την ίδια θέση, ο φυσικός πλούτος γύρω από την Κύπρο είναι κοινό κτήμα ολόκληρου του λαού, του Βορρά και του Νότου, είπε. Και οι προκλητικές ενέργειες δεν έχουν, θα έχουν θα δουν την απάντησή τους, είπε. Τώρα, αυτό τι εννοεί με αυτή την τοποθέτηση, ποια θα είναι η απάντηση της Τουρκίας, αυτό δεν ξεκαθαριστήκε. Όμως, επαναλαμβάνω και έρχομαι στην πρώτη τοποθέτηση στον άμεσο συνεργάτη του Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές που ανήκουν στους Ελληνοκύπριους. Οι περιοχές που επικαλύπτονται με τις δικές μας, εκεί θα παρέμβουμε. Ναι, είναι καλά να κρατούμε και κάποια ίσως θετικά, αλλά τι λέει θετικά, το κλίμα. Η υποχώρηση για την άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση, γιατί εκεί μιλάμε τα άλλα, ό,τι έλεγε ο Μπουλούτ και όλες οι άλλες
οι δηλώσεις που γίνονται και βλέπω και στις ακραίες εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Τι λένε, πώς το μεταδίδουν το κλίμα. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος, όσους μπορώ να δω, έτσι. Ναι, έτσι. Επιγραμματικά, Δημήτρη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τη φωτογραφία του Μπιναλή Γιλντιρίμ με τον λεγόμενο Πρωθυπουργό και το τίτλο «Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες». Δημοσίευμα της Μιλίατε επίσης πρωτοσέλιδο για αυτό με φωτογραφία. Είναι οι προκλητικές ενέργειες θα έχουν την απάντησή τους. Η ακραία γενιτσάρ, η εθνικιστική, θερμαίνουν τα νερά στη Μεσόγειο, το πολεμικό απλία στις αμφισβητούμενες περιοχές, τα αμερικανικά, φρουρεί των Ελληνοκυπρίων ο αμερικανικός στόλος με πρόσχημα στη στρατιωτική άσκηση. Η Τουρκία προειδοποίησε... Η Τουρκία προειδοποίησε, η ένταση κλιμακώνεται. Μάλιστα. Και είναι στην πρώτη σελίδα ένα αεροπλανοφόρο. Όλη η πρώτη σελίδα σχεδόν έχει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν τους δύο πρωταγωνιστές, τον σύμβουλο του, τον άμεσο συνεργάτη του Ερντογάν και τον πρωθυπουργό. Ο οποίος πρωθυπουργός είπε θα υπάρχει απάντηση χωρίς να διευκρινίζει, ενώ ο σύμβουλος του Ιμπραήμ Καλένο, εκπρόσωπός του, είπε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές που ανήκει σε αυτούς, στους Ελληνοκύπριους. Και η ερμηνεία που δόθηκε αμέσως αυτό είναι ότι δεν έχει πρόθεση η Τουρκία να έρθει σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, mm-hmm. σε δυτική αντιπαράθεση στην περιοχή, για αυτές τις ενέργειες, για αυτές τις εργασίες που πάνε να κάνουν τα σκάφη. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Να δω μισό λεπτό μόνο, ναι. Να μου δώσεις σύντομες ειδήσεις. Καύγας χθες στο κοινοβούλιο για το Άφριν με τραυματίες 3 βουλευτές, μεταφέρθηκαν στο πρωτοβοηθειών. Άφριν είναι το φιλοκουρδικό κόμμα, mm-hmm. με τους κυβερνητικούς βουλευτές, και ήταν ο καυγάς με τους τραυματίες. Δεύτερον, βόμβες βροχής στο Άφριν. Η Ρωσία άνοιξε τον αεροχώρο και τα τουρκικά μαχητικά χτυπούν τους Κούρδους του Άφριν. Έχουμε κλήσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις για θύματα άοπλους πολίτες. Ένα τρίτο και μας ενδιαφέρει ενδεχομένως πάρα πολύ αυτό είναι ότι στη σύνοδο της Βάρνας που θα κληθεί ο Ερντογάν, η Τουρκία, εκεί είναι πολύ πιθανόν να δοθεί η βίζα, η πολυπόθητη για την Άγκυρα βίζα, και συζητείται ως αντάλλαγμα η απελευθέρωση κρατουμένων. Αυτό το κρατουμένων το υπογραμμίζουμε γιατί εμείς έχουμε 2 κρατουμένους εκεί, τους στρατιωτικούς. Βεβαίως εδώ εννοούν τους κρατουμένους δημοσιογράφους και πολιτικούς και τα λοιπά, ναι. Ναι. Αλλά το υπογραμμίζουμε, υπάρχει μια υπόγεια τέτοια διεργασία για αυτό το θέμα. Και να κλείσω με την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας από τη Moody's, υποβάθμιση και από το Β1 στο Β2. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Και πάμε στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει η ένταση, έχει εκδώσει και νέα ναύτεξη η Τουρκία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου, Ψαρών και Εύβοιας. Όλα αυτά υπό το βάρος και τη συνεχιζόμενη σύλληψη κράτησης, μάλλον των 2 στρατιωτικών στις φυλακές. Γιάννη Φασούλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Αργύρο. Αυτό το οποίο βγαίνει το ρεπορτάζ στις τελευταίες από χτες το βράδυ μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα του αμερικανικού παράγοντα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουν ανησυχήσει και κατά πόσο έχουν ανησυχήσει οι Αμερικανοί και θα κρατήσουν μια ποντιοπυλατική στάση όπως το έχουν συνηθίσει στο παρελθόν. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε μια επίσκεψη, σε μέσα σε αυτές τις ώρες έχει τη δική της σημασία, του Αμερικανού πρεσβευτή στο Ελληνικό Πεντάγωνο. Είχε συνάντηση με τον επικεφαλής, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Άβραχο Αποστολάκη. Το ρεπορτάζ λέει ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Wes Mitchell, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις.
φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα από την πλευρά της Ουάσιγκτον μετά τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό στο Αιγαίο, στον Εύρο, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Λοιπόν, τι κάνει τώρα η Αθήνα, πώς κινείται η Αθήνα όλες αυτές τις μέρες και όλες αυτές τις ώρες και τις επόμενες μέρες και ώρες. Mm-hmm. Καταρχήν, κρατάει μια στάση υπομονής και αναμονής. Υπομονής με την έννοια ότι θα αναμένει να δει ποια θα είναι τελικά η στάση των τουρκικών δικαστικών αρχών και κατ' επέκταση των πολιτικών. Δηλαδή, θα γίνει η δίκη σύντομα ή θα τραβήξει, ή αυτό το αποκαλούμενο διπλωματικό καψόνι θα κρατήσει 15 και 20 μέρες. Θα δούμε τι λένε δυναμικές πηγές στη συνέχεια γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναμένει να δει πώς θα αντιδράσουν και οι Τούρκοι πολιτικοί. Χθες, δηλαδή, είδαμε τον κύριο Γιλντιρίμαλ και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να στοχοποιούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για δηλώσεις που έχει κάνει. Λοιπόν, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να απαντάει από την Ήσυρο, όπου βρέθηκε για την 70η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων σε ένα νησάκι λίγα χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Παράλληλα, η Αθήνα διεθνοποιεί το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν επικοινωνίες με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικοινωνίες με τον ΝΑΤΟ, επικοινωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτό ηρωνεύτηκε χθες στον κύριο. Ακριβώς το ηρωνεύτηκε και έκανε σχόλιο. Έκανε σχόλιο και μάλιστα έλεγε ότι πρόκειται περί εφιέστατης κίνησης, ξέρω εγώ, με ειρωνικό τρόπο και σκοπτικό τρόπο, ότι πήγε το θέμα των δύο στρατιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού θα το πήγαινε, κάποτε το πήγαινε η Ελλάδα προκειμένου να αντιδράσει, προκειμένου να γίνει γνωστό και προκειμένου να το βγάλει έξω από τα σύνορα. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση της Αθήνας θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 22-23, αν δεν κάνω λάθος, του Μάρτη. Με την ευχή βέβαια όλα να έχουν τελειώσει μέχρι τότε, αλλά από ό,τι φαίνεται λίγο δύσκολο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον. Λοιπόν, θα το θέσει λοιπόν εκεί ο Πρωθυπουργός, θα ενημερώσει τους εταίρους, καθώς επίσης και στην άτυπη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία στη Βάρνα, στις 26 Μαρτίου, εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, εάν γίνει αυτή η συνάντηση, θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί έχει προσκληθεί ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αυτήν την άτυπη σύσκεψη. Λοιπόν, θα πάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εφόσον βέβαια πραγματοποιηθεί, και αν τα πράγματα δεν έχουν ομαλοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, αυτή η συνάντηση στη Βουλγαρία. Λοιπόν, τι λέει τώρα νομικές πηγές αναφορικά με το θέμα. Έλεγε λοιπόν νομικές πηγές στον ελληνικό τύπο ότι το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η Τουρκία, δεν έχει αρθεί δηλαδή από την ημέρα του πραξικοπήματος η κατάσταση, λοιπόν είναι πολύ πιθανόν οι δύο Έλληνες στρατιώτες να μείνουν για περισσότερες μέρες στις φυλακές. Αυτό δηλαδή μπορεί να διαρκέσει από 15 λένε έως και 30 μέρες από τη στιγμή της σύλληψης. Οι ίδιες πηγές επεξεργαζόμενες στον ποινικό κώδικα της γειτονικής χώρας αναφέρουν ότι σε καιρό ειρηνής το αδίκημα της παράνομης εισόδου από τη χώρα επισύρει ποινή κάθριξης από 2 έως 5 χρόνια και σε καιρό πολέμου από 3 έως 8. Βάζω εδώ μια τελεία. Αν τους επιβληθεί μια τέτοια ποινή παράνομης εισόδου, υπάρχει και το εξής: να είναι με αναστολή και να τους απελάσουν. Μάλιστα. Εάν όμως επεκταθεί το κατηγορητήριο, που αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, δεν προκύπτουν τέτοιες ενδείξεις, δηλαδή να υπάρξει το αδίκημα της κατασκοπίας, τα πράγματα χειροτερεύουν. Αφού σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της γειτονικής χώρας, οι ποινές σε καιρό ειρήνης είναι από 15 έως 20 χρόνια και σε εμπόλεμη κατάσταση, ας μην το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε πολιτικό, σε νομικό, σε διπλωματικό επίπεδο. Η ελληνική πλευρά θα αυξομειώνει τη δική της την πίεση, λοιπόν, ανάλογα με τις κινήσεις που θα έχουμε από την απέναντι πλευρά. Ωραία. Λοιπόν, δεν καίει από ό,τι μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, δεν θα κάψει όλα τα διπλωματικά χαρτιά, λοιπόν, προκειμένου να δει τι ακριβώς θα γίνει, γιατί θα σου πω αργύρω το εξής. Δεν είναι μόνο οι 8 για τους οποίους δεν τίθεται θέμα, όπως τουλάχιστον λένε όλοι εδώ συμψηφισμού με τους δύο. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή στην η Αθήνα, ξέρω εγώ, τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 2-3 μήνες και από την επίσκεψη, τις μέρες επίσκεψη του Ερντογάν και έως σήμερα που μιλάμε, έχει προχωρήσει σε ενέργειες η ΚΑΙ αστυνομία, που έχει συλλάβει τρομοκράτες, Τούρκους, οι οποίοι έχουν... Ναι, τα παρακολουθήσαμε, αλήθεια. Έχει επανειλημμένες ζητήσει η Άγκυρα.
Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά χαρτιά πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα. Ωραία, λοιπόν, προκειμένου να ανοιχτούν. Πριν κλείσω να σου πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών, χωρίς να ενισχύσουμε τον κόσμο, στην Κρήτη. Ήταν σε υποθαλάσσια περιοχή νότιου κρητικού πελάγου. Είναι συνδυσμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μην συνεχιστούν τα χτυπήματα του Εγκέλαδου ιδίως. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε αμέσως θέμα, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργικό Συμβούλιο στην χτεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία θα συντονίσει και θα εφαρμόσει την πολιτική της κυβέρνησης για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από την Λάρνακα στην περιοχή του Βασιλικού, και μάλιστα αυτό να γίνει εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Πάμε να δούμε την αντίδραση του Δημάρχου, τον κ. Ανδρέα Βίρα, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει και την περασμένη εβδομάδα. Ήμασταν σε αναμονή αυτής της απόφασης. Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση, πριν βεβαίως το συζητήσετε, αντιλαμβάνομαι, και στα συλλογικά όργανα. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Ικανοποιηθήκατε ως πρώτη απαίτηση? Εντάξει, εμείς ως πρώτο βήμα είναι κάτι το οποίο ζητούσαμε, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπήρχε για το θέμα, για τη συντονισμό μεταξύ των διάφορων κρατικών υπηρεσιών, γιατί ήταν ένα έργο το νέο ενεργειακό κέντρο στην περιοχή του Βασιλικού εμπλέκονται 6 υπουργεία. Αλλά και η παρακολούθηση των ενεργειών εδώ των εταιριών είναι μια δουλειά η οποία απαιτούσε συντονισμό, απαιτούσε συνεργασία μεταξύ των διάφορων τμήματων, και δεν υπήρχε καθόλου αυτή η συνεργασία, δεν υπήρχε επίβλεψη, δεν υπήρχε έλεγχο. Με αποτέλεσμα να είμαστε στο σημείο το οποίο είμαστε σήμερα εδώ, ένα δεύτερο διάταγμα να μην υλοποιείται. Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να καθοριστούν ποιοι είναι αυτοί που θα ελέγχουν και θα επιβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι μόνο το πρώτο βήμα και υπολείπονται αρκετά για να πούμε ότι ικανοποιηθήκαν τα αιτήματα μας ή να πούμε ότι το πράγμα παίρνει στη σωστή του κατεύθυνση. Γιατί το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει εντός Μαρτίου να γίνει ένα νέο χρονοδιάγραμμα, όχι νέο, δηλαδή να μπουν τα χρονοδιαγράμματα το πότε και τι πρέπει να κάνει ο καθένας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η μετακίνηση των δεξαμενών. Και αυτό πρέπει να γίνει εντός Μαρτίου. Αλλά ακόμα και αυτό ο οδικός χάρτης πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να είμαστε ικανοί. Όπως το ότι εμείς δεν δεχόμαστε ότι δεν θα υλοποιηθεί η ενδιάμεση λύση. Θα λέμε με την ενδιάμεση λύση ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών θα πάνε να ενοικιάσουν εγκαταστάσεις, από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εκεί στον χώρο, έτσι ώστε σε 6 μήνες, σε 7 μήνες να μετακινηθούν από την Λάρνακα και να κάνουν τους προγραμματισμούς τους για τις μόνιμες τους λύσεις. Είναι κάτι που συμφωνήσαμε και είναι κάτι που θέλουμε να υλοποιηθεί, και δεν δεχόμαστε τις εταιρείες να αλλάξουν απόφαση. Σύμφωνα τουλάχιστον με την απόφαση του Υπουργικού χτες, θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να ολοκληρωθεί το τελικό μνημόνιο συνεργασίας για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων, που θα καθορίζει και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης. Είναι σημαντικό όμως αυτό το μνημόνιο, αυτό ο δικός χάρτης, να έχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Δηλαδή πρέπει εμείς να πάμε αυτό ο οδηγός χάρτης, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, το πρώτο πράγμα που ζητούμε εμείς είναι ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών πρέπει να ακολουθήσουν την ενδιάμεση λύση. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πρέπει να συντρέχουν οι ενέργειες τόσο των εταιριών όσο και του κράτους. Δηλαδή δεν πρέπει οι εταιρείες να περιμένουν, παραδείγματος χάρη, το οδικό δίκτυο για να καταθέσουν τις αδειές τους για πολεμικές αδειές οικοδομής. Με το να συντρέχουν οι ενέργειες, που είναι απόλυτα εφικτό και απόλυτα λογικό, θα κερδίσουμε πολύ χρόνο. Και το τρίτο που πρέπει να απαντηθεί είναι τι συνέπειες θα έχει η κάθε πλευρά που δεν θα τηρήσει, αν δεν τηρήσει αυτά που είπαμε. Γιατί υπήρχαν και άλλα χρονοδιαγράμματα. Το θέμα είναι ότι δεν τηρούνταν. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Το τελευταίο έληξε 1η του Μάρτη. Άρα, εμείς αυτό που θέλουμε την απάντηση σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Προεδρικό Μέγαρο είναι να μας πούν, όταν συμφωνήσουμε με αυτά τα χρονοδιαγράμματα, τι συνέπειες θα έχει κάποιος ο οποίος δεν θα τηρήσει. Για να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί απλώς να λέμε οι ημερομηνίες του κόσμου είναι η δεύτερη ημερομηνία που πήγαινε και δεν τηρείται, και πιθανόν να συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς που συνεχίζαμε, θα πολλές ημερομηνίες δεν θα τηρηθούν ακόμη. Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ανησυχείτε δηλαδή μήπως αυτές οι αποφάσεις είναι απλώς παράταση αυτής της κατάστασης που επικρατεί, με λίγα λόγια? Η απόφαση αυτή ήταν κάτι το οποίο ζητούσαμε, αλλά για να έχει ουσία, πρέπει να συνοδεύεται από αυτά που είπαμε. Και το τρίτο πράγμα που θέλουμε είναι ότι δεν πρέπει να ανανεωθεί το διάταγμα. Γιατί
το μόνο ουσιαστικό όπλο που έχουμε, έτσι ώστε οι εταιρείες να φανούν συνεπείς σε αυτά που πρέπει που θα συμφωνήσουμε, είναι το διάταγμα. Για να αναλυθεί το διάταγμα, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να πιέζει τις εταιρείες να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Αναμένετε πρόσκληση στο Προεδρικό, από ό,τι μας είπατε. Εντός Μαρτίου. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές ήταν ένα βήμα, αλλά υπολείπονται τα σημαντικά βήματα για να πούμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βίρα. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και πάμε να δούμε τι έγινε χτες στο εκτελεστικό του Δημοκρατικού Κόμματος, κυρίες και κύριοι. Σας ακούει το μέλος του εκτελεστικού του ΔΥΚΟ, κύριος Αλέκος Τριφωνίδης. Καλημέρα σας, κύριε Τριφωνίδη. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου, και στους ακροατές του ΑΣΤΑ. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι δεν αποδέχτηκε την πρότασή σας για τον κλάδο Ελέας. Σας τον επέστρεψε τον κλάδο Ελέας, δεν τον πήρε καν. Τι έγινε χτες και τελικά αποφασίστηκε ότι προχωράτε σε συνέδριο μέχρι τις 10 του Ιούνιου. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τα συνέδρια, τόσο το καταστατικό που φάνηκε ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγές στο καταστατικό για να γίνει πιο εύρυθμη η λειτουργία του κόμματος ή με τις ανάγκες που παρουσιάζονται για το κόμμα. Από καιρό έχει συζητηθεί αυτό και τέθηκε ημερομηνία για 6 του Ιούνιου. Το δε εκλογικό ήταν αναπόφευκτο. Έχει τελειώσει η θητεία του Προέδρου του κόμματος από την 1η Δεκεμβρίου, η τετράτη θητεία, και τον υπολείπων εμάς τελευταίος. Μέσα στο Φλεβάρι. Οπότε είναι νομίες όλες αυτές οι αποφάσεις που λήφθηκαν και από τον Πρόεδρο και από τα σώματα για την αποπομπή παλιότερων στελεχών, τα οποία κατηγορήθηκαν ότι δεν στήριξαν την υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές. Τελειώνοντας, για να τελειώσουμε το συνέδριο, τα συνέδρια ήταν επιβεβλημένα λόγω λήξης της θητείας. Δεν υπάρχει κάτι το μεντό. Έπρεπε να γίνουν. Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Εκείνο που ρωτώ είναι όμως αν νομιμοποιούνται όλες αυτές οι αποφάσεις με δεδομένο το ότι έχουν λήξει οι θητείες σας και είναι σοβαρές, οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Να διευκρινίσω κάτι. Το εκτελεστικό γραφείο δεν έχει διαγράψει κανένα. Με βάση το καταστατικό παραπέμπει στο πειθαρχικό. Το πειθαρχικό συμβούλιο έχει διαγράψει. Και υπάρχουν πρόνοιες του καταστατικού όπου φεστιβάλει οποιοδήποτε ή πάει στο δικαστήριο, αυτά είναι τα τυπικά. Εμείς, τόσο εγώ όσο και άλλοι συνεγωνιστές, βλέποντας τον κόσμο του ΚΟΟΥΔΙΚΟ να θλίβεται για αυτή την κατάσταση, να αγωνιά για το μέλλον του κόμματος και σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε τη διάσπαση του κόμματος, ναι, είχα κάνει αυτή την πρόταση εδώ και αρκετές μέρες και χτες είχα την ευκαιρία να την αναπτύξω και στον Πρόεδρο του κόμματος αλλά και στη συνέχεια στο εκτελεστικό γραφείο. Έχει αναπτυχθεί ένας σοβαρός προβληματισμός για τους κινδύνους διάσπασης του κόμματος και για την αγωνία των στελεχών μέλων τόσο από μένα όσο και από πολλούς άλλους συναγωνιστές, τους βουλευτές Βότση, Προκοπίου και αρκετούς άλλους. Ομολογουμένως δεν υπήρχε απόφαση για ανάκληση διαγραφών. Το κόμμα προχωρεί με τις διαδικασίες του. Όμως αυτά, κύριε Γεωργίου, δεν είναι εύκολα πράγματα για να λήξουν σε μία νύχτα, σε μία συνεδρία. Ακόμα είναι ο καπνός υπάρχει από τη διαμάχη. Ανταλλάσσονται βολές πολεμικές εκατέρωθεν. Άρχισε η ζήμωση. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Να γίνουν. Ναι, εγώ είχα εισηγηθεί στον Πρόεδρο να δείξει μεγαλοψυχία παρότι έχουν αρκετοί έχουν επιδείξει αντικομματική συμπεριφορά και έχουν αν θέλετε πληγώσει το κόμμα, την υποψηφιότητα
του Προέδρου του κόμματος, εισηγήθηκα να πάρει ηγετική πρωτοβουλία και να δώσει κλάδο ελέας σε όλους, να πάμε σε συνέδρια, να ακουστούν όλες οι απόψεις στο συνέδριο και η βάση του κόμματος στις 10 Ιουνίου να ψηφίσει. Δεν έγινε αποδεκτή όμως αυτή η πρόταση τελικά, έτσι. Προς το παρόν. Έχει αφήσει ανοιχτό ή εσείς σκοπεύετε να το θέσετε στο συνέδριο? Είναι πάντα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Χρειάζονται, κύριε Γεωργίου, να χαμηλώσουν οι τόνοι. Εκατέρωθε. Να περάσει κάποιος χρόνος, ο χρόνος επουλώνει, αν θέλετε, και από μόνος του πληγές. Να γίνουν κινήσεις και άλλες παρασκηνιακές. Να πάρθουν και άλλες πρωτοβουλίες και υπάρχει το ενδεχόμενο, δεν μπορεί να προεξοφλήσει κανένας ότι τέλειωσε ψες αυτό. Υπάρχει μια προοπτική στην πορεία του χρόνου. Πάντα σε συνέδριο θα πρέπει όλα αυτά να διευθετηθούν και είναι εκεί και η. Επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση. Είναι εκεί και η δηλώση του κ. Καρογιάννου, ο οποίος είπε δεν προχωρήσει ακόμα, αλλά είναι ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ίσως διασπαστεί το δίκο. Δεν αποκλείεται. Το καταλαβαίνω. Πολύ σωστή ερώτησή σας. Το δύσκολο είναι. Τα χρονικά πλαίσια που λόγω του συνεδρίου που είναι πολύ κοντά του εκλογικού. Mm-hmm. Όμως ήταν αναπόφευκτο να γίνει συνέδριο λόγω της λήξης της θητείας. Είναι ομολογουμένως το θέμα χρονικής του χρόνου του συνεδρίου είναι αυτό που βάλει, αν θέλετε, ασφιχτικά τον κλειό στην όλη υπόθεση. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Δεν τέλειωσε ψες, οι πρωτοβουλίες συνεχίζονται και αν θέλετε τα όπλα δεν καταδίθενται. Όταν ο κύριος Παπαδόπουλος... Τα ειρηνικά όπλα. Σωστό. Όταν ο πρόεδρος όμως του κόμματος λέει δημόσια ότι είναι παρελθόν οι διαγραφέντες και είναι απρόθυμος να μπει σε κάποιον διάλογο και με τον κύριο Καρογιάννη, ο οποίος φαίνεται... Ο πρόεδρος του κόμματος και τόσο και στη συνάντηση που είχα μαζί του, αλλά και στη... Ναι, αυτή τη στιγμή... Τι σας είπε κάτι, Διάνο? Όμως είναι ανοιχτή η πόρτα του πρόεδρου να ακούσει εισηγήσεις, προτάσεις, δηλαδή δεν είναι κλειστό το θέμα. Προς το παρόν προχωρούμε, αλλά στην πορεία μπορεί να γίνονται, να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, να αναπτύσσονται συνενετικές προτάσεις. Υπάρχει περιθώριο. Μα οποτεδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να θέσει θέμα. Ίσως να υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να επιδείξουν κάποια μεταμέλεια. Η κυρία Αντίγονη Παπαδοπούλου έχει εφέσει βάλει τη διαγραφή της. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν στην πορεία έως το συνέδριο. Ωραία, το κρατάμε αυτό και είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Δύσκολα θέματα, κύριε Γεωργίου. Βεβαίως είναι δύσκολα θέματα όταν αφορούν και την ενότητα του κόμματος. Παρακολουθούν και τα απλά μέλη με αγωνία για το τι θα γίνει. Εκείνο που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, όλοι ανεξαιρέτως, είναι ότι επιβάλλεται η διατήρηση της συνοχής του Δημοκρατικού Κόμματος. Είμαστε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον τόπο και χρειάζεται ο τόπος ένα συμπαγές και δυνατό Δημοκρατικό Κόμμα για να διαδραματίζει τον πολιτικό ρόλο που ως τώρα διαδραματίζει και αν θέλετε και καλύτερο πολιτικό ρόλο και δυνατότερο. Επιβάλλεται. Θα προσπαθήσουμε. Είμαστε από τους ανθρώπους που για κάτι το σωστό που επιβάλλεται τόσο για το κόμμα όσο και για τον τόπο μας θα προσπαθούμε συνεχώς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Συνέχεια στην πρωινή έκδοση από τον Άστρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά αυτή την σκόνη που μας βασανίζει εδώ και περισσότερα από μια εβδομάδα. Είναι και σήμερα στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία,
και θα δούμε από πότε θα υποχωρήσει. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει ο Δόκτωρ Μιχαλής Βωνιάτης, υγειονολόγος. Καλημέρα σας, κύριε Βωνιάτη. Καλημέρα σας. Ανησυχούμε για το τι αναπνέουμε, ακούμε για μικρογραμμάρια, για ποσά που είναι στην ατμόσφαιρα, αλλά εκείνο που βασανίζει όλους είναι πόσο επηρεάζει και σε ποιο βαθμό την υγεία μας αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο, επειδή ευτυχώς είναι παροδικό, δηλαδή δεν διαρκεί μήνες και χρόνια συνεχόμενα, δημιουργεί περισσότερο οξέα φαινόμενα, δηλαδή επιδεινώνει η κατάσταση στους βρόχους και στους αραγωγούς ατόμων που υποφέρουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, ερεθίζει τα μάτια, μπορεί να ερεθίζει το λαιμό, τη μύτη, αλλά δεν έχει χρόνιες συνέπειες. Η σκόνη είναι βασικά, αποτελείται από το μέταλλο του πυρητίου, τη σίλικα στα λατινικά, η οποία βέβαια βρίσκεται και στη σκόνη, την οποία αναπνέουν επί μακρών και διαχρονικά η μεταλλορύχη. Και βέβαια η μεταλλορύχη, επειδή αναπνέουν συνεχώς αυτή τη σκόνη λόγω του επαγγελματικής έκθεσης, πολλοί από αυτούς, ένας μεγάλος αριθμός, υποφέρει στο τέλος της καριέρας του συνήθως από πνευμογονίαση, δηλαδή από συνέπειες χρόνιας εισπνοής σκόνης, και αυτό σημαίνει ότι γίνεται και καταστροφή των πνευμόνων. Αυτές οι συνθήκες όμως που επικρατούν τώρα, είπατε ότι οι επιπτώσεις ίσως είναι παροδικές, όμως δεν λειτουργούν προσθετικά στον οργανισμό. Συσσωρευτικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε μελέτες. Επιπρόσθετα γνωρίζουμε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι περισσότερα έντονα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Άρα δεν έχουμε εμπειρία σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Γιατί και να υπάρχει συσσόρευση, αυτή η συσσόρευση μπορεί να αντιμετωπίζεται από τον οργανισμό. Δηλαδή να μην είναι σε τέτοιο βαθμό. Εάν υπάρχει διαχρονική συνεχής εισπνοή αυτών των σωματιδίων, ναι, τότε μπορούμε να έχουμε κάποια επιβάρηση του οργανισμού που μπορεί ο οργανισμός να μπορεί να ανταπεξέλθει, να καθαρίσει τους βρόχους, να καθαρίσει τους πνεύμονες. Οπότε είναι αρκετά τα μέτρα που παίρνονται εκεί όπου παίρνονται. Τα μέτρα που παίρνονται βεβαίως είναι η παραμονή σε κλειστούς χώρους, να μην εισπνέουμε αυτή τη σκόνη. Βεβαίως υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι εκτίθενται συνέχεια στην Ήπεθρο. Αυτοί θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και θα πρέπει, αν χρειάζεται, να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο, να φορέσουν μάσκες αναπνευστικές. Λειτουργούν προστατευτικά αυτές οι άσπρες μάσκες που βλέπουμε. Βεβαίως, διότι οι μάσκες οι αναπνευστικές φιλτράρουν τον αέρα, δεν επιτρέπουν να εισέλθει οτιδήποτε, ούτε και μικρόβια, για να αντιληφθείτε. Αυτές τις μάσκες χρησιμοποιούμε και οι επαγγελματίες υγείας σε περιπτώσεις σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων, ώστε να μην αποκομίσουν οι ίδιοι, να μην προσβληθούν από σοβαρά μεταδοτικά νοσήματα τα οποία νοσηλεύουν. Οπότε πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα. Από ό,τι γνωρίζω, για αρκετά επαγγέλματα τέτοιου είδους μάσκες υπάρχουν και είναι διαθέσιμες, γιατί και τα ίδια αυτά τα επαγγέλματα πολλές φορές εκθέτουν άτομα ακόμα και σε κάποια τοξικά ή χημικές ουσίες. Άρα υπάρχουν τρόποι προστασίας, ειδικά τους εργαζομένους. Από την άλλη όμως, για το ευρύτερο κοινό, η καλύτερη προστασία είναι να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, κυρίως κλιματιζόμενους, ώστε να μην εκτίθενται στην εισπνοή, τη συνεχή εισπνοή αυτής της σκόνης. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι χθεσινές μετρήσεις δεν ήταν ευτυχώς πολύ ψηλές. Ναι, δεν ήταν όπως των προηγούμενων ημερών. Θα ελπίσουμε ότι για σήμερα θα υποχωρήσει πλέον αυτή η κατάσταση. Αλλά το φαινόμενο φαίνεται ότι αν δεν μπει
καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι ας πούμε, αρκετά, με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες, δεν θα δούμε να έχει υποχωρήσει πλήρως, δηλαδή να μην το ξαναδούμε. Συνήθως μέσα στην άνοιξη βλέπουμε συχνά αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Ναι, και τώρα και με τις αλλεργίες της άνοιξης και αυτό τα και πράγματα είναι... Αυτό είναι επιπρόσθετο ποσίο σε άτομα που υποφέρουν, γιατί όπως είπα είναι ρεθιστικό, είναι ρεθιστική αυτή η σκόνη, δημιουργεί φλεγμονή στους βρόχους, δημιουργεί φλεγμονή στα μάτια, στη μύτη και επομένως βεβαίως υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, φαρμακευτικοί, αλλά είναι καλύτερα να προλάβουμε παρά να φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σωστό, σωστό. Δηλαδή να αποφύγουμε την εισπνοή. Επίσης αυτοί που αθλούνται δεν θα πρέπει να αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Παρόλο που χθες βράδυ είχαμε ποδοσφαιρικούς αγώνες, βέβαια όπως είπα τα ποσοστά δεν ήταν τέτοια που να απέτρεπαν τη διεξαγωγή των αγώνων. Είναι πολλοί κόσμος που περπατά επίσης στους πεζοδρόμους και τα λοιπά. Ο κόσμος περπατά. Να αποφεύγουν πολύ, καλύτερα πολύ αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες θα προτιμούσαμε να, μην, να ασκούνται σε γυμναστήριο, στο σπίτι, δεν ανάγκη να είναι σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Στην ύπαιθρο. Διαφορετικά να αφορούν τη μάσκα την οποία μπορούν και να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία. Αυτό νομίζω είναι λίγο υπερβολή. Μια και το απλό μέτρο να μείνει σε κλειστό χώρο έστω και 2-3 μέρες δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ενώ να μετακινηθείς με αυτοκίνητο, μπορείς να βάλεις τον κλιματισμό του αυτοκίνητου, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, η συνεχής εισπνοή, να περπατήσεις 2 ώρες, 1 ώρα στην ύπαιθρο, έστω και με μάσκα, νομίζω είναι λίγο υπερβολή. Είναι πιο σωστό να παραμείνει σε κλειστό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βωνιάτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Οκτώ του Μάρτη σήμερα, μέρα που τιμάται διεθνώς η γυναίκα για την προσφορά της στην κοινωνία, για τους αγώνες της όμως κυρίως. Η Διεθνής Μέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών θεσμοθετήθηκε από το 1997 από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν όμως και εξακολουθούν οι γυναίκες να υφίστανται και καταπίεση και ανισότητα και άνισους όρους, ειδικά στην εργασία τους. Και εμείς θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και πάμε πρώτα στην αναπληρώτρια Γενική Γραμματεία της ΕΠΕΟ, την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Καλημέρα σας κυρία Χαραλάμπους. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε ένα δικό σας μήνυμα με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, των αγώνων της γυναίκας, για την Κύπρο ειδικότερα, για το πώς βλέπετε την εργαζόμενη εσείς μέσα στις συνθήκες που διαβιούμε αυτό τον καιρό. Το πρώτο έτσι που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μας αυτή η μέρα είναι μια μέρα που έχει το ίδιο μήνυμα και το ίδιο περιεχόμενο με την εργατική Πρωτομαγιά. Η 8 του Μάρτη στην Κύπρο είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος του ΕΣΠΕΟ, είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του προοδευτικού γυναικείου κινήματος στον τόπο μας. Είναι από το 1931 που ξεκίνησε να τιμάται για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στην Κύπρο. Μια μέρα η οποία είναι πρώτα και κύρια μέρα διεκδίκησης. Και για να έρθουμε στα σημερινά, μετά από τόσα χρόνια αγώνων μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά αυτή η πρόοδος δεν είναι η πρόοδος που αξίζει στην κοινωνία μας. Δεν είναι η πρόοδος που μπορεί να μας κάνει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία όπου οι ανισότητες και οι διακρίσεις έχουν εξαλειφθεί. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το πεδίο της εργασίας, τα τελευταία χρόνια εκείνο το οποίο παρουσιάζεται είναι μια πισοδρόμηση. Ακούγα το πρωί και τη συζήτησή σας με τον ανταποκριτή σας στα Ηνωμένα Έθνη, όπου καταγράφεται διεθνώς ένα πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά τα θέματα της ισότητας και αυτό το πισωγύρισμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα στα χρόνια της κρίσης, οι οποίες ήταν πολιτικές που οδηγούσαν στο να περικόπτονται προγράμματα, παροχές, κοινωνικές παροχές, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις γυναίκες.
οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν των ιδιωτικοποιήσεων, όλες αυτές οι πολιτικές για τις γυναίκες είχαν ιδιαίτερες επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά εμάς εδώ στην Κύπρο, να πούμε ότι η πλειοψηφία των ανέργων είναι γυναίκες. Το 52% είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, το 60% αυτών που δουλεύουν με μερική απασχόληση είναι γυναίκες. Η πλειοψηφία των φτωχών είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών φτωχών από ότι οι άντρες. Mm. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα για να αντιμετωπιστούν, κυρία Θωμά, χρειάζονται κάτι περισσότερο από διακηρύξεις και κάτι περισσότερο από ευχολόγια. Κάνουμε εθνικά σχέδια δράσης, θα κάνουμε και καινούργια εθνικά σχέδια δράσης, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πολιτική βούληση, αλλά και επενδύσεις στον τομέα της ισότητας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, για παράδειγμα, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι και γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια μεγάλη απορρίθμιση της εργασίας στον τόπο μας. Ο περισσότερος, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που δεν έχει συνδικαλιστική κάλυψη, μεταξύ αυτών και πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα στον τομέα του λιανικού εμπορίου, στον τομέα των υπηρεσιών, εργάζονται με χαμηλούς μισθούς, με ώρες οι οποίες μπορεί να είναι ρυθμισμένες νομικά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν εφαρμόζονται στο βαθμό που θα έπρεπε οι νομοθεσίες. Άρα το κράτος, αν θέλει να στηρίξει την απασχόληση, τη ρυθμισμένη απασχόληση, οφείλει να πάρει μέτρα, από τη μια έτσι που οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να εφαρμόζονται για όλους και από την άλλη να υπάρξουν κάποια ελάχιστα δικαιώματα για όλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί την ώρα που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναδεικνύουν όλες οι στατιστικές για την Κύπρο είναι ότι έχουμε ένα πολύ μικρό πεδίο κοινωνικής προστασίας και δομών κοινωνικής προστασίας που ιδιαίτερα για την εργαζόμενη οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή οι κρατικές δομές, βρεφοκομική, παιδοκομική σταθμή, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει λίγη παρεμβολή σε αυτά τα ζητήματα. Την ίδια ώρα να βλέπουμε ότι ακόμα και εκείνες οι δομές που έχουμε κλείνουν ή το κράτος τις δίνει σε έναν ιδιώτη, την Αρχιεπισκοπή στην προκειμένη περίπτωση, για να τις λειτουργήσει. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι χρειάζεται ένας ριζικός εξυγχρονισμός στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Το κράτος πρέπει να δώσει και το νομικό υπόβαθρο, αλλά και την αναγκαία οικονομική ενίσχυση στην τοπική αυτοδιοίκηση, και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να είναι η δομή μέσα από την οποία να παρέχονται με χαμηλό κόστος αυτές οι υπηρεσίες. Ωραία, να μείνουμε ως εδώ, κυρία Χαραλάμπου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς κλείνοντας να πω ότι η ΠΕΟ μαζί με την ΠΟΓΟ το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς γιατί είναι πολλά αυτά για τα οποία πρέπει να φωνάξουμε και να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε, πραγματοποιεί μια πορεία γυναικών και ανδρών, και θέλω να το υπογραμμίσω, αυτό δεν είναι πορεία γυναικών, τα προβλήματα είναι κοινωνικά προβλήματα και μας αφορούν όλους, η οποία θα ξεκινήσει από η ώρα 10.30 από το Υπουργείο Οικονομικών και θα κατευθυνθεί στο Προεδρικό, και πρέπει να είμαστε εκεί γιατί με αγώνες είναι που κερδίζουμε και προχωρούμε μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και πάμε να μιλήσουμε και με την κυρία Δέσποινα Ισαΐα, εκ μέρους της ΕΚ. Καλημέρα σας, κυρία Ισαΐα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σημαντική μέρα, αλλά με στόχους οι οποίοι παραμένουν διαχρονικά για την γυναίκα. Δυστυχώς. Σίγουρα η πρόοδος που έχει γίνει είναι τεράστια, όμως η πραγματικότητα σε πολλές εκφάνσεις της εργασιακής ζωής στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι σκληρή για τις γυναίκες. Πιο χαμηλή μισθή, πιο ευέλικτη όρη εργασίας, αδήλωτη και μερικά αδήλωτη εργασία, πιο ευάλωτες στις απολύσεις οι γυναίκες, πιο ψηλά ποσοστά ανεργίας, μεγαλύτερη περιθωριοποίηση στην εργασία, βία στην εργασία, σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως και η κατάργηση ή υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αύξηση του φαινομένου των ατομικών συμβολέων εργασίας, έχουν επηρεάσει
πολύ περισσότερο τις γυναίκες, με αποτέλεσμα ο δρόμος για δικαίωση και ισότητα να γίνει πιο δύσκολος και μακρύς. Και πιο δύσκολα τα πράγματα και λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως έχετε κιόλας αναφέρει κι εσείς και κυρία Χαραλάμπους. Είναι γενικότερο το κοινωνικό πρόβλημα και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι είναι μέσα από την επίλυση γενικότερα των κοινωνικών προβλημάτων που θα βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν πολλά στα οποία πρέπει να εγκύψουμε σιγά σιγά τώρα που άρχισαν οι αριθμοί να λένε πως βγαίνουμε από την κρίση. Τώρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα στο να μπορέσουμε να δώσουμε μάχες και αγώνες για να επαναφέρουμε δικαιώματα τα οποία έχουν παγωποιηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Απλώς θέλω να αγγίξω ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι υπάρχει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει αρκετά δικαιώματα. Εδώ που πρέπει να ενδείξουμε είναι την ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών των Υπουργείων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας. Αυτό είναι... θα είναι ουσιαστικά η αιχμή του δόρατος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα στην εργασία. Είτε αυτό αφορά παράβαση των νόμων για τη μητρότητα, είτε αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και του εργασιακού εκφοβισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες στους χώρους εργασίας και τις καλούμε να διεκδικούν και να καταγγέλουν, διότι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνες και δεν θα είναι μόνες. Εκεί και όπου υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, έχει διαφανεί ότι τα προβλήματα είναι λιγότερα ή και αν δεν είναι, είναι αντιμετωπίσιμα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στους χώρους εκείνους που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση. Και εδώ το κράτος θα πρέπει να σταθεί πιο ισχυρό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν είναι στη συντεχνία. Ευχαριστώ κυρία Ισαΐα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΔΕΟΚ, τον κύριο Αναστασίου. Καλημέρα κύριε Αναστασίου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έδωσατε χτες και δημοσιογραφική διάσκεψη και είχατε αναφερθεί και ειδικά στα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον τομέα της ισότητας. Δύσκολα τα πράγματα για την Κύπρο. Στην 92η θέση, είπατε, μεταξύ των 145 χωρών. Ναι, στην 92η θέση σε ό,τι αφορά τη γενική κατάταξη. Αυτό αφορά και τις γυναίκες, έτσι, ναι. Ναι, τη γενική κατάταξη εννοώ σε σχέση με την ισότητα των φύλων. Αλλά υπάρχουν επιμέρους δείχτες οι οποίοι είναι πολύ πιο αρνητικοί. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο συμμετοχή στα σώματα λήψης αποφάσεων ή στην πολιτική, είναι η Κύπρος κατάσταση στην 114η θέση. Και πρέπει να πω ότι σε μερικούς δείχτες η Κύπρος δυστυχώς είναι κάτω και από την Μπαγκλαδές και από την Κάνα. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι είμαστε μια κοινωνία παθήτητα συντηρητική, μια κοινωνία με πολύ ισχυρές πατριαρχικές δομές που θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν νόρμες και στερεότυπα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάνω σε μια συστηματική και ουσιαστική βάση το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων. Επειδή η κοινωνία μας όμως είναι συντηρητική, το λέτε κι εσείς, πόσο εύκολο είναι να γίνουν αυτά? Τα περισσότερα τα ακούμε και κάθε χρόνο, όποτε είναι η 8η του Μάρτη. Μπορούν αυτά να υλοποιηθούν, αυτοί οι στόχοι, να περάσουν στην κοινωνία, στη συνείδηση του κόσμου, να γίνει κουλτούρα πλέον ότι η γυναίκα είναι ισάξια, έχει ίσα δικαιώματα και προσφέρει και πρέπει να τις αναγνωριστεί σε αυτή την κοινωνία? Ασφαλώς θα πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι κουλτούρες και οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι υπάρχουν αυτοματισμοί και αντανακλαστικά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι γι' αυτό που στη φετινή εκστρατεία για το θέμα της ισομισθίας και της αντιμετώπισης των ανισοδήτων στην αγορά εργασίας έχουμε επιλέξει το σύστημα «Η ισότητα των φίλων στην εργασία δεν είναι προνόμιο των γυναικών, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ευθύνη όλης της κοινωνίας». Και ρόλο έχουν να διαδραματίσουν όλοι. Και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικές οργανώσεις και τα θεσμικά πολιτιακά όργανα και ασφαλώς η πανεπιστημιακή κοινότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε. Το σεξισμό το συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σήμερα θεωρείται, για παράδειγμα, η γυναίκα η οποία δραστηριοποιείται στην πολιτική, πολλές φορές θεωρείται ότι κατέχει κάποιον προνόμιο, ή της έχει γίνει κάποιο χάρισμα κατά κάποιον τρόπο από τους άντρες ή από έναν οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπουμε και φαινόμενα σεξισμού. Και ζήσαμε τέτοια φαινόμενα δυστυχώς και στη Βουλή, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ο άντρας ο οποίος είναι σεξουαλικά δραστήριος θεωρείται μάγκας, η γυναίκα θεωρείται πόρνη, η γυναίκα προορίζεται για την κουζίνα. Υπάρχουν νοοτροπίες οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Από τη στιγμή που οι γονείς θα πάνε στο γιατρό για να κάνει διάγνωση του φίλου, τότε ανάλογα με το φίλο του παιδιού, οι γονείς αρχίζουν να χτίζουν το ροζ δωμάτιο ή το μπλε δωμάτιο. Στη συνέχεια τα παιδιά θα πρέπει, ακόμη και στο παιχνίδι, υπάρχουν κυριαρχικές νοοτροπίες. Με όπλα τα αγόρια, με κούκλες μπάρπι τα κορίτσια. Στη συνέχεια στο εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμη και τα εγχειρίδια, ακόμη και τα αναγνωστικά του Δημοτικού, βοήθουν από σεξιστικές αναφορές. Όλα αυτά τα πρότυπα είναι στο χέρι της πολιτείας να τα αλλάξει. Είδαμε προχθές, για παράδειγμα, τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο προεδρικό, στην αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλα, τις γυναίκες υπουργού να είναι μπροστά και περίπου να διαφημίζουν το γεγονός ότι υπάρχουν και γυναίκες στην κυβέρνηση. Αυτές δεν είναι σωστές προσεγγίσεις. Και οι προσεγγίσεις ασφαλώς αλλάζουν μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και νοοτροπίες. Και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και εδώ πρέπει να παλέψουμε όλοι. Με συγκεκριμένες δράσεις και πρακτικές ασφάλως. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι φέτος η ΔΕΟΚ θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2008 και είχαμε δημιουργήσει το Παρατηρητήριο Ανισότητας Κύπρου τότε για να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης νομίζω ήταν μια περίοδος οπισθοδρόμησης γενικά και στα θέματα της ισότητας. Είναι τώρα καιρός να βγούμε μπροστά, να προβάλλουμε θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό διαχωρισμό, που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα ρήψεως αποφάσεων, τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές. Πρέπει να διεκδικήσουμε οπωσδήποτε διαφάνεια στους μισθούς. Εάν θέλουμε πράγματι να πετύχουμε τους στόχους της ισομισθίας, θα πρέπει να υποχρεώσουμε δια νόμου τους εργοδότες να εφαρμόζουν διαφανή μισθοδοτικά συστήματα. Μάλιστα. Να γίνεται αξιολόγηση των μισθών και αναφορά ασφαλώς εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα να γίνονται και οι ανάλογες παρεμβάσεις. Να μείνουμε ως εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. 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 Καλημέρα σας. Και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, όμως και την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την κυρία Λουίζα Ζανέτου Χριστοδουλίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβαση. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Βλέπαμε και τα στοιχεία που επικαλείστε της Στατιστικής Υπηρεσίας για την θέση της γυναίκας στην Κύπρο. Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο στα όσα ελεξίσαμε προηγουμένως. Παρακαλώ. Κάποτε γίνεται μια σύγχυση για το ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι, προσπαθούμε να τους κάνουμε να είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Η γυναίκα είναι γυναίκα και ο άντρας είναι άντρας. Εάν δηλαδή ο άντρας θέλει να είναι ευγενικός και να ανοίξει την πόρτα σε μια γυναίκα ή να τη βάλει να σταθεί μπροστά του αντί πίσω του σε μια φωτογράφηση, δεν θέλω ότι αυτό έχει οτιδήποτε να κάνει με έμφυλη διάκριση. Αυτό είναι θέμα, δηλαδή δεν θα σταματήσουμε να θέλουμε οι άντρες να είναι ευγενικοί επειδή θέλουμε αυτή την ισότητα. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ισότητα σημαίνει να υπάρχει ισότητα στην εργασία, στην αμοιβή, στην εκπαίδευση, σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται καθημερινά, να υπάρχει μια ανισότητα. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Ισότητας στο Φύλο, στην εργασία και στην εκπαίδευση παρέχει ακριβώς αυτή την επιμόρφωση που χρειάζεται
και απαιτείται ακριβώς για να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο σεξισμός, η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, για να υπάρχουν θετικές δράσεις και προσπαθεί να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων μέσα από διάφορα μέτρα πρόληψης των διακρίσεων. Και θεωρούμε ότι έχει γίνει μια... υπάρχει αρκετά μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στον χώρο του να κατανοήσουν οι εργοδότες, καθώς και οι εργοδοτούμενοι, αυτό σε όλες τις έννοιες. Η Επιτροπή μας διοργανώνει σεμινάρια σε εργοδότες. Αρκετοί εργοδότες αρχίσαν και υιοθετούν κώδικες για τη σεξουαλική παρενόχληση. Δεχόμαστε παράπονα από τα θύματα έμφυλης διάκρισης που αφορά και σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και οποιαδήποτε παράβαση του νόμου λόγω απολύσης, λόγω μητρότητας και οτιδήποτε άλλο αφορά έμφυλη διάκριση. Υπάρχουν γυναίκες που τολμούν και κάνουν παράπονα στην υπηρεσία. Υπάρχουν γυναίκες που τολμούν, υπάρχουν και αποφάσεις. Και ακριβώς θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας είχε αποφασίσει πρόσφατα να κάνει μια μελέτη, την οποία θα παρουσιάσουμε στις 20 Μαρτίου σε δημοσιογραφική διάσκεψη και την οποία θα εφοδιάσουμε εργοδότες, εργοδοτούμενους, οργανώσεις κτλ. Στην οποία περιγράφει, κάνει μια περιγραφή της νομολογίας που θα είναι χρήσιμη βέβαια για δικηγόρους, για οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Mm-hmm. Παρουσιάζει την εικόνα της νομολογίας τα τελευταία χρόνια που δείχνει και την εξέλιξη των δικαστηρίων στο πώς να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Οι γυναίκες τολμούν πλέον, ξέρουν ότι έχουν υποστήριξη και της Επιτροπής μας, έχουν και δωρεάν νομική αναρρογή από την Επιτροπή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω. Όλοι ξέρουμε το ψηλό κόστος μιας δικαστικής διαδικασίας. Ο νόμος και οι κανονισμοί προβλέπουν την δωρεάν νομική αναρρογή ενός θύματος εμφύλης διάκρισης. Καταχωρούνται υποθέσεις ακόμα και κατά της δημοκρατίας και κατά ιδιωτών για οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας. Και κερδίζονται κιόλας υποθέσεις και καταδικάζονται και οι εργοδότες σε ψηλά προστήματα. Η τελευταία υπόθεση που είχε το δημόσιο εναντίον του καταδικάστηκε απλά για αυτό το οποίο προκάλεσε την παρενόχληση που προκάλεσε ο υπάλληλος του δημοσίου. Καταδικάστηκε το δημόσιο 22.000 ευρώ. Ένα σημαντικό ποσό, δεν μιλούμε για. Οπότε μπορεί κάποιος να τιμωρηθεί και να μην είναι μόνο παραδειγματική η τιμωρία για τον ίδιο, αλλά και για τους άλλους. Ακούστε, είναι γεγονός ότι μπορεί πολλοί να λένε, ήμουν το ψέσαι σε μια συζήτηση που με προσκαλεσμένη από τη ΣΕΚ, είχε να ακουστεί για εκεί ότι η σεξουαλική παρενόχληση όταν αφορά γυναίκες, ενήλικες, μπορούμε να το κουμαντάρουμε, ας πούμε, οι γυναίκες, είναι τα παιδιά που είσαι σε πιο δύσκολη θέση κτλ. Άλλον το ένα και άλλον το άλλο. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα μια γυναίκα στη δουλειά της να υφίσταται αυτά τα προβλήματα. Και λέω γυναίκα διότι συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση εναντίον των γυναικών. Και υποτε τις παρούσες συνθήκες να αναγκάζεται κιόλας να σιωπά, γιατί θα είναι δύσκολο να βρει κι άλλο εργασία. Είναι ένα μαρτύριο. Δηλαδή να έρχεσαι κάθε μέρα στη δουλειά σου, να προβληματίζεσαι αν θα κάνεις απόκρουση αυτής της εξωσεξουαλικής εκμετάλλευσης ή των πειραγμάτων που υφίστασαι καθημερινά. Μπορεί να είναι ο προϊστάμενος σου, μπορεί να είναι αυτός που θα σε αξιολογήσει. Προβληματίζεσαι τι θα κάνεις, ας θα φύγεις από τη δουλειά, ας θα πας να το πεις στο σπίτι σου, στους δικούς σου, πώς θα σε επηρεάσει ψυχολογικά. Έχει γυναίκες που δεν κοιμούνται το βράδυ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θέλουμε αυτό το πρόβλημα να σταματήσει. Μάλιστα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι βεβαίως και το ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Ναι. Και η κατάσταση οικονομική έχει επηρεάσει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Βεβαίως μιλούμε και για τις οικογένειες, αλλά επειδή κάνουμε αναφορά σήμερα στις γυναίκες, θα πρέπει είναι να γεγονός, το σημειώσουμε. Είναι γεγονός ότι έχει επηρεάσει τις γυναίκες, έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες στη δουλειά τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο βιολογικό κομμάτι της γυναίκας που θα αποκτήσει οικογένεια. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα θα διώξεις από την εργασία μια γυναίκα που ενδεχόμενα και στην αρχή να δημιουργήσει οικογένεια και να προτιμήσεις έναν άντρα. Υπάρχει τάση ότι να έβρω μια κοπέλα να μου δουλεύει ίσως με χαμηλότερο, υπόψη μου χαμηλότερο μισθό από ότι ο άντρας. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα τα οποία θα πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Και αυτό θα γίνει και με την να σταματήσει να υπάρχει ανοχή
σε αυτά τα στερεότυπα και σε αυτά τα κατεστημένα. Λοιπόν, επειδή ρωτούν ακροατές εδώ, πώς μπορεί κάποιος να προσφύγει σε εσάς, να μάθει για τα δικαιώματα του ή να καταγγείλει κάτι. Μπορεί να απευθυνθεί μέσω της ιστοσελίδας μας στην Επιτροπή Ισότητα, στο Φύλο, στην Εργασία και στην Εκπαίδευση. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Τμήμα Εργασίας. Mm-hmm. Υπάρχει ιστοσελίδα, η οποία έχουμε τη διοικητική λειτουργών, η οποία επιλαμβάνεται των παραπώνων. Έχουμε και συνεργάτη ήταν επιστημονική, η οποία συμβουλεύει τα θύματα για οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ενόμισα, ας πούμε, ότι είναι παρενόχληση ή οτιδήποτε. Και επίσης μπορεί να υποβληθεί παράπονο είτε στην Επίτροπο Διοίκησης, δηλαδή είτε στην Επιτροπή μας Ισότητα στο Φύλο, στην Εργασία και στην Εκπαίδευση, είτε στην Επίτροπο Διοίκησης. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα από αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας για να διαπιστωθεί η παράβαση, διότι είναι προϋπόθεση στο να εγκρίνουμε και εμείς με τη σειρά μας νομική αναλογή για εκπροσώπηση αυτού του ατόμου στο δικαστήριο. Μάλιστα. Πολύ καλά. Οπότε να ανοίξουμε τα μάτια μας, να μαθαίνουμε και έχουμε δικαιώματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διεύθυνση είναι Κλίμεντος 9, τρίτος όροφος, γραφείο 312 και το τηλέφωνο 22400894 ή 95. Ωραία, και είναι και στο σελίδα στην οποία έχετε πρόσβαση. Στο σελίδα υπάρχει σελίδα στο Facebook, Επιτροπή Ισότητας στο Φύλο στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Και μακάρι να μην υπάρχουν καταγγελίες, αλλά αν υπάρχουν, είμαστε σε θέση να τις εξετάσουμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στην Κύπρο σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Περισσότερες από μία στις έξι έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Περίπου μία στις δέκα ζει σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δίχτυ έντασης εργασίας και το 15% υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση. Λοιπόν, αυτά τα λέει η Στατιστική Υπηρεσία και όχι εγώ βεβαίως. Είναι νούμερα που τρομάζουν δυστυχώς. Και είναι εκεί, όπως είπα επανειλημμένα από αυτήν εδώ την εκπομπή, οι στόχοι για τον αγώνα και την δικαίωση για τον όσων προσπαθούν για να βελτιώσουν και τις ζωές τους και το βιωτικό επίπεδο, οι γυναίκες, κατά συνέπεια και οι οικογένειες τους, γιατί δεν αφορά μόνο την γυναίκα, το να αμείβεται σωστά και ίσα από τον άντρα, να μην υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση, να έχει δικαιώματα, να μην αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας. Αυτό αφορά την ίδια και την οικογένειά της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, μιας και καταχραστήκαμε τον χρόνο από την αθλητικά, να πούμε και κάποια μηνύματά σας, έτσι για να μην μείνει κανείς παραπονημένος. Είπαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για την ημέρα της γυναίκας. Τώρα όσον αφορά τη σχόλια σας για το θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Βίρα και την μετακίνηση των εταιρών πετρελαίων και υγραερίου, ανησυχούν λέει οι εργαζόμενοι, γιατί με την ενδιάμεση λύση θα θυματοποιηθούν όσοι δουλεύουν στα πετρελοειδή, αφού θα απολυθούν λόγω του ότι οι εταιρείες στο Βασιλικό έχουν δικό τους προσωπικό, και είναι μια σοβαρή ανησυχία των ανθρώπων εκεί αυτή, αλλά δεν σημαίνει, πρέπει να πούμε, ότι δεν πρέπει να δοθεί η καλύτερη λύση στο πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει ίσως με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να γίνουν κάποιες διευθετήσεις και να συμπεριληφθεί και το θέμα των εργαζομένων στο γενικότερο πλαίσιο της μετακίνησης των εταιριών. Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει, μόλις έχει δηλώσει για το εκτελεστικό του δίκο, για το οποίο είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Τριφωνίδη εμείς, έχει δηλώσει, λέει, σε ραδιόφωνο άλλο, ότι στη χτεσινή συνεδρίαση κανένας απολύτως δεν έθεσε κανένα θέμα προς συζήτηση που να αφορά τους διαγραφέντες του δίκο και το θέμα της διαγραφής τους είναι οριστικό και αμετάκλητο. Ο κύριος Τριφωνίδης μόλις πριν στον Άστρα είπε ότι συζήτησαν το θέμα και τίποτα δεν αποκλείεται. Κάποιος από τους δύο δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο του δικό, διερωτάται ο ακροατής, και αυτό είναι ένα πραγματικά ερώτημα. Γι' αυτό και επιμείναμε λίγο και εμείς με τον κύριο Τριφωνίδη, ο οποίος ακούσατε όμως τι μας απάντησε. Για το θέμα της σκόνης ρωτούν οι ακροατές να μην ανοίγουμε παράθυρα. Θα ήταν καλύτερα αυτές τις μέρες που είναι ψηλά τα επίπεδα να προσέχουμε να μην ανοίγουμε παράθυρα, να είμαστε, όπως είπε και ο κύριος Βωνιάτης, σε χώρους με κλιματισμό.
και για το θέμα της γυναίκας. Όλα είναι πολύ καλά, αλλά οι ίδιες οι κυρίες πρέπει να εφαρμόζουν στις πράξεις τα όσα λένε και με τις αλλοδαπές που εργοδοτούνται, λέει άλλος. Και τι λάθος να μιλούμε για ισότητα ανδρών και γυναικών και να εννοούμε να ανυψώσουμε τη γυναίκα ώστε να φτάσει να εξισωθεί με τον άντρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η οπισθοδρόμηση της εξέλιξης του ανθρώπου. Η γυναίκα είναι πιο εξελιγμένο όν. Αν βρούμε τρόπος να εξελίξουμε περισσότερο τους άντρες, ευχαριστώ. Είμαι άντρας, εγώ λέει το μήνυμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανοίγουμε το παράθυρο. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Έτοιμη περιμένει υπομονετικά η Κατερίνα Κυριάκου για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και σε σένα. Χρόνια μας πολλά σε όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Λοιπόν, το κυπριακό ποδόσφαιρο, η Κύπρος γενικότερα, η κυπριακή κοινωνία αλλά και το ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο αποχαιρετούν σήμερα τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Κωστάκη Κουτσοκούμνη, ο οποίος απεβίωσε αργά το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας μετά από πολύ μηνυμάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του Κωστάκη Κουτσοκούμνη θα γίνει σήμερα στις 2.30 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο πλατή Αγλαντζάς. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο Αγλαντζάς. Η οικογένεια λόγω του πένθους, του βαρύτητα του πένθους, δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια. Αυτό επισημαίνεται και σε ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Παράκληση αντίστοιχα να γίνονται φορές στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Ελκυονίδης και στον Μπασικάφ. Να πούμε ότι στην Κύπρο αναμένεται το μεσημέρι ο πρόεδρος της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γιάννη Ινφαντίνο, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Κλούσερ. Επίσης στην Κύπρο για την κηδεία του Κωστάκη Κουτσοκούμνη θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της UEFA, ο κύριος Αλεξάνδερ Σεφερίν. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Προσωπικότητες και άλλες προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου θα είναι στην Κύπρο για να αποχαιρετήσουν τον Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Να πούμε επίσης ότι χθες η Λάρνακα αποχαιρέτησε τον Ανδρέα Φαντούση, έναν άνθρωπο ο οποίος συνέδεσε και αυτός το όνομά του με το κυπριακό ποδόσφαιρο και την Αλκή. Ο άνθρωπος που υπηρέτησε η σειρά ετών το αξίωμα του αντιπροέδρου στην ομάδα της Αθάνατης, έφυγε γι' αυτός πριν από λίγες μέρες από την ζωή και είναι χαρακτηριστικό αυτό που το λέγαμε και συχνά πυκνά σε αθλητικά προγράμματα, ότι η Αλκή μετά την εισβολή είχε βοηθήσει και την Ανόρθωση αλλά και την Νέα Σαλαμίνα δίνοντάς τους στολές. Με τη Νέα Σαλαμίνα μπορεί να υπήρχε μια πιο ιδιαίτερη σχέση, με την Ανόρθωση λόγω και της εποχής εκείνης και τα γεγονότα του 1974, η πράξη και μόνο του Ανδρέα Φαντούση να πάρει την πρωτοβουλία και να πάρει φανέλες κόκκινες και αθλητικά παπούτσια σε μια ομάδα που ήταν και είναι μπλε, αυτό που μόνο του λέει πολλά. Και στην Ανόρθωση το αναγνωρίζουν και είπαν και αυτό το δικό τους αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, όπως βεβαίως και η Νέα Σαλαμίνα και στα δύο σωματεία με πρωτοβουλία του Ανδρέα Φαντούση είχαν στολές της Αλκής και η Ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα. Μεταξύ άλλων, έτσι, πολλών άλλων, αιωνία μνήμη και των δύο, πάμε στα αθλητικά. Τώρα ενώ στα αγωνιστικά, χθες είχαμε παιχνίδια, η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Η ΑΕΚ απέκλεισε την ΠΑΕΚ Ρήνιας με δεύτερη νίκη, 4-1 στο Μακάριο Στάδιο, 7-0 τελείωσε ο πρώτος αγώνας και η ΠΑΦΟΣ νίκησε την Δόξα με 2-1 στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο πρώτος αγώνας είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος 2-2. Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για το ΑΠΟΕΛ μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Νέας Σαλαμίνας με 3-0. Ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαρτίου. Το έργο
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με θαύμα η Νέα Σαλαμίνα θα μπορέσει να ανατρέψει αυτό το 3-0 και να πάρει την πρόκριση. Οι αγώνες της ανόρθωσης με τον Απόλλωνα θα γίνουν 14 Μαρτίου και 11 Απριλίου. Αντώνης Παπαδόπουλος και Τσίριο Στάδιο αμέσως μετά. Στην Ομόνια καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για εξέβρεση χρημάτων και συνεχίζονται και οι διεργασίες στα διοικητικά εν ώψη και της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης 14 με 15 Απριλίου. Η Ομόνια χρειάζεται ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ για να καλύψει το σκόπελο, τα κριτήρια ουσιαστικά Μαρτίου. Έχει βρει τις 200.000, θέλει άλλες 600. Στο Champions League... Ναι, χιλιάδες, μιλάμε για χιλιάδες, δεν μιλάμε για ευρώ. Όχι, για ευρώ μιλάμε, αλλά για χιλιάδες, όχι για 600 και 800 ευρώ, για χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, στο Champions League, Juventus και Manchester City έχουν προκριθεί στη φάση των 8. Η Juventus, η οποία νίκησε χθες βράδυ την ομάδα της Tottenham στο Λονδίνο και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Η ομάδα της City, έχοντας και αυτό το 4-0 του πρώτου αγώνα, ουσιαστικά σφράγισε το εισιτήριο της πρόκρισης χθες βράδυ, παρά την ήττα με 2-1 από την Βασιλεία. Στο μπάσκετ, ο Κεραυνός στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι χθες βράδυ απέναντι στην Ινζη Ρωσίας έχασε 77-62 και το έργο του έγινε δύσκολο για κάτι καλύτερο στην συνέχεια. Στο Champions League να πούμε ότι 13 του Μάρτη θα έχουμε τα παιχνίδια Manchester Sevilla και Roma Shakhtar, η επαναληπτική αγώνα ουσιαστικά, και 14 του Μάρτη τον Besiktas Bayern και Barcelona Chelsea. Στο Europa League έχουμε τα παιχνίδια για τη φάση των 16 σήμερα. Στις 8 η ώρα Ατλέτικο Μαδρίτης Λοκομοτίβ Μόσχας, Μίλαν Άρσεναλ, το παιχνίδι που έτσι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλσπουργκ, Τσέσκα Μόσχας Λιόν, Λάτσιο Δυναμό Κιέβου, Λιψία Ζενίτ, Μαρσέγγι Ατλέτικο Μπιλπό και Σπόρτινγκ Βικτόρια Μπλζέν. Στις 10:05 τα παιχνίδια Λάτσιο Δυναμό Κιέβου, Λιψία Ζενίτ και Μαρσέγγι Μπιλπάο, αλλά και το Σπόρτινγκ Βικτόρια Μπλζέν. Και στην Ελλάδα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των φίλων του ΠΑΟΚ μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League με μηδενισμό αλλά και αφαίρεση βαθμών από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άσκησε έφεση και την Παρασκευή θα εξεταστεί αυτή. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι αυξημένα τα μέτρα και σε αεροδρόμια και σε σταθμούς και σε σταθμούς ενώ και λεωφορείων και στο σιδηρόδρομο, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν έτσι προκαλέσει αναστάτωση μετά την απόφαση και την αφαίρεση βαθμών από την ομάδα τους. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι αθλητικές εφημερίδες. Σήμερα 5η 8 Μαρτίου 2018 θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Χαραυγή, η οποία σήμερα στο ένθετό της έχει αλήθεια πίσω από τις διεργασίες με φωτογραφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας και λέει ότι πέραν από το ενδιαφέρον για εμπλοκή στα διοικητικά του Τριφυλίου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του καταστατικού, ενώ οι όποιες αλλαγές πρέπει να περάσουν από τη Γενική Συνέλευση. Πάνω-πάνω, επικίνδυνη εξοδός για τον Παναθηναϊκό με αντίπαλο τη Ρεάλ, αυτό έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα. Μίλαν Άρσεναλ συγκρούονται στο Σαν Σίρο για τη φάση των 16 του Europa League. Άφησαν το πόδι πατημένο στον γκάζι κιτρινοπράσινη μετά την νίκη επί της ΠΑΕ Κερίνιας. Ο Ρόνι Λέβη περιμένει τους Βίκτορ και Μπράνιτς για το πλάνο του στην ανόρθωση. Το μυαλό στον τέρπι, ο Ντούσαν Γκέρκετς ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ να παλέψουν μέχρι το τέλος για υλοποίηση του μεγάλου στόχου για έξοδο στην Ευρώπη. Μετρά αντίστροφα για τον τελικό η Ελκύ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Πάφος, νέα πρόκληση για την εθνική ομάδα των Μπέδο το U17 που αύριο αρχίζει τις υποχρεώσεις σε όμιλο για το Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οι αγώνες το οποίο θα διεξαχθούν στην Κροατία με πρώτο αντίπαλο το Βέλγιο. Οι αγώνες Futsal που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα από με κυρίες και κύριοι
δεν θα γίνουν λόγω της κηδείας του Κωστάκη Κοτσοκούμνη, θα γίνουν αύριο ουσιαστικά. Λοιπόν, πάμε στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή. Ακόμη πιο δύσκολο το έργο του κεραυνού μετά την ήττα από την Ίντζη Ρωσίας. Η Γιουβέντους είναι στους 8, άφησε την Τότεναμ εκτός. Έγινε η έκπληξη, αλλά το εισιτήριο πήρε η Manchester City παρά την νίκη της της ομάδας της Βασιλείας. Σήμερα και η διέτη Κωστάκη Κουτσοκούμνη χωρίς Μπεγερίν, συγγνώμη, στην Ιταλία Arsenal, κοντά στην επιστροφή του Ελκαντουρί του ΠΑΟΚ, νέο αρνητικό σερί για τον Ράμος που δέχθηκε άλλη μια κάρτα. Σκέφτεται μόνο τη Λίβερπουλ ο Τσάν. Αυτά έχει η εφημερίδα Χραυγή σήμερα. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πολίτη τώρα. Το σφράγισε με 4, η ΑΚ με πολλές ρεζέρβες τσέκαρε το εισιτήριο για τους 4, τρελά πανηγύρια, τεράστια νίκη με ανατροπή και ο κόσμος της Πάφου ζητά την κούπα του Κυπέλου, 2-1, το Πάφος δόξα. Χαλαρά στα ημιτελικά, επίδειξη δύναμης για τον ΑΠΟΕΛ που καθάρισε από το πρώτο παιχνίδι την υπόθεση πρόκριση και στο καλό πρόεδρε μας. Από το γήπεδο στο πιστόφυλλο του Πολίτη τιμούν τη μνήμη Κουτσοκούμνη in Φαντίνο Τσεφερίν. Είναι πολύ βαριά η φανέλα. Η Γιουβέντους με μεγάλη ανατροπή πέταξε εκτός Champions League την Τότεναμ. Κατάγγειλε Αρετόπουλο και Μυραλάς ο ΠΑΟΚ. Η Νίζνη δεν του άφησε περιθώρια. Βαριά εντός έδρας ήταν για τον Κεραυνό Στροβόλου και ο Καρσεράς Κουτάς στον Πάγκο για τον Ασίλ. Αυτά. Πάμε στην Goal News. Φιλελεύθερος, η ποιότητα δεν κρύβεται. Το ΑΠΟΕΛ παρατάχθηκε με νέα αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα του και καθάρισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0, γράφει ο Φιλελεύθερος. Ημέρες δόξας για την ΠΑΦΟ. Προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλου και αυτό που έχουν βάλει στόχο το κύπελο οι παφίτες. Για να δούμε. Μετά την 7 ήρθε η 4 η ΑΕΚ με βουλαστά ημιτελικά του κυπέλου. Πιάσαμε πάτο, δεν πάει παρακάτω. Είναι ο τίτλος για την Ομόνια από την εφημερίδα Goal News. Συντρέχουσα σεζόν, η πορεία της Ομόνιας είναι η χειρότερη από την περσινή. Το ίστατο χαίρε στον Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Στην Κύπρο βρίσκεται, θα είναι το μεσημέρι, ο πρόεδρος της FIFA και ο πρόεδρος της UEFA για να παραστούν στην κηδεία του Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Και στην Sport 8 της Αλήθειας καθάρισε με Σάμπα. Κάτω-κάτω αριστερά έπιασε Ντεκάρι. Πρόκριση με ανατροπή για την ΠΑΦΟ. Γνώριμο το σκηνικό στην ΑΕΛ. Παρατηρούνται ξανά δύο τάσεις για τον Ανδρέα Σοφοκλέου στους γαλαζοκίτρινους Λεμεσούς και δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Η αλήθεια των αριθμών στην Ομόνια, άλλο ένα στοίχημα στον Απόλλωνα, τον βάζουν στην πρίζα, στην ανόρθωση. Ο Ρόνι Λέβη αναμένει μια αγωνία να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τους Πράνης και Βίκτορ εν όψη του Ντέρπ με Απόλλωνα. Τελευταίο αντίο στον Κωστάκη Κουτσοκούμνη στις 2.30 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο πλατή Αγλαντζάς. Αυτά έχει σήμερα και η εφημερίδα, στο εξώφυλλο εφημερίδα Σπορτέ της Αλήθειας. Περισσότερα θα πούμε το μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Εκτός από σίδερα και πάνελ, τώρα διαθέτουμε και νέα προϊόντα και οικονομικές λύσεις για το σπίτι σας. Εξώπορτες, μεσόπορτες, παράθυρα, όλα σε τιμές αποθήκης. Ηλιακά φώτα και προβολής που φωτίζουν την αυλή σας χωρίς ρεύμα και air coolers που σας δροσίζουν με ελάχιστη ενέργεια. Επίσης, τεχνητό γρασίδι και συνθετικό deck υψηλής ποιότητας και πολλά άλλα σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Περιοχή Σομπάς, Λευκοσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2287 70 77. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή η πρωινή έκδοση, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό. Από μένα την Αργύρο Γεωργίου Θωμά, ευχές για μια όμορφη μέρα. Τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων στη συνέχεια με τον συνάλφο Μιχάλη Μιχαήλ. Να είστε όλοι καλά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.